Αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε σε ένα θέμα τοπικής επικαιρότητας. 4 συνεργεία με 16 εργαζομένους στον Δήμο Ιεράπετρας. Στέκονται δίπλα σε 500 ιεραπετρίτες, σε 500 συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, τα οποία βέβαια έχουν αυξηθεί και έχουν γίνει ακόμα πιο έντονα κατά την περίοδο της πανδημίας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Σακαδάκη, πρόεδρος Κοινοπολιτεία Ιεράπετρας, του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου. Κυρία Σακαδάκη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας από την Ιεράπετρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μία πολύ σημαντική δράση, μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, σημαντική καθημερινή κίνηση εργαζομένων του Δήμου Ιεράπετρας. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, η δράση αυτή σε ποιο πρόγραμμα εντάσσεται? Λοιπόν, η δράση αυτή είναι η βοήθεια στο σπίτι. Ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα που επιχορηγείται από το ΕΣΠΑ. Και εδώ και 18 χρόνια περίπου δίνει τη βοήθειά του στους δημότες της πόλης μας, του Δήμου μας. Είναι ένα πρόγραμμα, όπως ακριβώς το είπατε, με πολύ σοβαρό σκοπό. Βοηθάει από άκρη σε άκρη όλα τα χωριά του Δήμου και μέσα στην πόλη όλους όσους χρήζουν ανάγκες. Ποιες κατηγορίες, κυρία Σακαδάκη, αγγίζει αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το πρόγραμμα? Καταρχήν, αγγίζει τις ομάδες, τις ευπαθείς ομάδες που έχουν κάποια προβλήματα σοβαρά υγείας και δεν έχουν κοινωνικό περιβάλλον δίπλα τους για βοήθεια, δεν έχουν κάποια άτομα δικά τους, είτε είναι μακριά, είτε δεν έχουν καθόλου. Είναι η πρώτη βαθμίδα, η πρώτη προτεραιότητα είναι αυτά τα άτομα. Μοναχικοί άνθρωποι, ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν συγγενείς. Ναι, όχι μόνο ηλικιωμένοι βέβαια, έτσι. Είναι και κάποιοι πολύ πιο νέοι που έχουν διάφορα προβλήματα και ιατρικά και ψυχολογικά και χρήζουν βοήθειες γενικώς. Καταρτίζεται από κοινωνικούς λειτουργούς, από νοσηλευτές και από κοινωνικούς φροντιστές. Άρα είναι όλο το κομμάτι, σε ένα σπίτι όταν θα πάνε σε ένα ωφελούμενο, βοηθάνε από όλες τις πλευρές. Η βοήθεια παρέχεται καθημερινά? Η βοήθεια, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα και το κάθε πρόγραμμα, όπως λέμε, έχει αναλάβει ένα μέρος του Δήμου. Είναι χωρισμένο στο κομμάτι των Μαλών, στο κομμάτι του κάτω χωριού, δύο κομμάτια στην πόλη και το μακρύ γυαλού. Έχουν αυξηθεί κυκλικά. Ακριβώς, καλύπτονται οι όποιες ανάγκες. Κυκλικά καλύπτονται οι όποιες ανάγκες. Έχουν αυξηθεί αυτές οι ανάγκες κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, τον τελευταίο χρόνο? Ναι, κάποιες ανάγκες έχουν αυξηθεί περισσότερο. Βέβαια, είναι οι νοσηλευτικές πράξεις που χρειάζονται να γίνονται, όπως είναι οι αιμοληψίες, οι συνταγογραφήσεις, η προμήθεια ειδών από το σούπερ μάρκετ, από μαγαζιά που δεν μπορούν να κατέβουν βέβαια οι ανθρώποι. Το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε με αυτόν τον τρόπο είναι η μερινή μετακίνηση των ανθρώπων αυτών. Σαν ευπαθείς ομάδες δεν πρέπει να μετακινούνται μέσω COVID. Άρα λοιπόν, το πρόγραμμα του βοήθεια στο σπίτι, όλα αυτά που θα έπρεπε να μετακινούνται για να τα κάνουν, τα κάνουν κατοίκον τώρα πια. Ακριβώς. Οπότε βοηθάτε κι εσείς στον περιορισμό της διασποράς. Ακριβώς. Και εγώ, κυρία Σακαδάκη, θα σταθώ και στο ψυχολογικό σκέλος, στην ψυχολογική βοήθεια. Αυτά τα λόγια που λένε καθημερινά οι εργαζόμενοι, τα λόγια συντροφιάς. Ναι, μα ποτέ. Ναι, βέβαια, κυρία Σακαδάκη. Είναι πολύ βασικό, όντως το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ βασικό. Ακόμα και κάποια άτομα που ζήτησαν να μην πηγαίνουν η βοήθεια στο σπίτι λόγω των ημερών, λόγω του COVID, να μην πηγαίνουν στο σπίτι, ακόμα και από το τηλέφωνο παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Σακαδάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, στους εργαζομένους. Εμείς γι' αυτό θεωρήσαμε ότι μέσα μετά από ένα ολόκληρο χρόνο πανδημίας ήταν υποχρέωσή μας να τους ευχαριστήσουμε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο Δήμο μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοινής ανθρωπιάς, βέβαια.